Σχεδόν διπλάσιος από πέρυσι ήταν τον Απρίλιο αλλά και τον Μάιο ο αριθμός των επισκεπτών στο ανάκτορο της Κνωσού. Κάτι που φαίνεται ότι στήριξε δυναμικά η κρουαζιέρα, αφού τις μέρες που στο λιμάνι του Ηρακλείου φτάνουν κρουαζιερόπλια, η επισκεψιμότητα κορυφώνεται και οι ουρές έξω από το ανάκτορο είναι ατελείωτες. Είναι 32.000 εισιτήρια παραπάνω από πέρσι το Μάιο. Πάμε πολύ καλά μέχρι τώρα, ιδιαίτερα η κρουαζιέρα. Πάει πάρα πολύ καλά, τα πλοία είναι γεμάτα, δηλαδή πάνω από 1.000-2.000 ανθρώπους κάθε κρουαζιέρα. Στάνταρ Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έχουμε στάνταρ και κάποιες έκτατες που είναι τις υπόλοιπες μέρες. Αν και τον Ιούνιο, όπως όλα δείχνουν, η κίνηση δείχνει να έχει μια πτωτική πορεία σε σχέση με τους επιδιωκόμενους αριθμούς επισκεπτών, η πρόβλεψη για τους επόμενους μήνες μάλλον δείχνει μια αυξημένη δυναμική. Πάντως, λίγο πεσμένη η κίνηση είναι αυτό το μήνα. Δηλαδή, έπρεπε κανονικά να έχει ανέβει. Οι προσδοκίες ήταν μάλλον πολύ μεγάλες και δηλαδή δεν πιάσαμε το τέλειο, πλησιάσαμε το τέλειο. Κάπως έτσι πάει η δουλειά. Πολλοί από τους επισκέπτες είτε έρχονται για πρώτη φορά είτε έχουν βρεθεί και άλλες φορές στο νησί, επιλέγουν να βρεθούν στην Κνωσό, επιθυμώντας να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του ανακτόρου και του μινωικού πολιτισμού. The first time I've been here for 2 minutes. I've got a wonderful guide here, Irina, and she now told me that Knossos was the oldest city in Europe. We have been here for 2 days now. You know something about the history of Knossos? No, nothing. So I'm looking forward to learning about it. My first time is everything beautiful. A little bit, yes, the Palace of the Minotaur, yes. Are you happy to be here? Very happy. Crete is the best. The best island all over the world. The best beaches. Modern Maldives even. Την ίδια ώρα, ωστόσο, από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, αν και η κίνηση στην Κνωσό φαίνεται ότι έχει μια σταθερή και δυναμική πορεία, χάρη και στην κρουαζιέρα, δεν προκύπτει το ίδιο και για το Αρχαιολογικό Μουσείο, παρά τη δυνατότητα που δίδεται για ενιαίο εισιτήριο με το ανάκτορο. Το κακό είναι ότι έρχονται στην Κνωσό και δεν φτάνουν όλοι στο μουσείο. Αυτό είναι το κακό για μένα, που πάνε λιγότερο από τους μισούς. Δηλαδή είναι υποχρεωτικά η εκδρομή για την Κνωσό και προαιρετική για το μουσείο από το λιμάνι. Αυτό έχουμε διαπιστώσει. Μάλλον φταίει ότι είναι μακριά το μουσείο από τη Κνωσό, δεν ξέρω, γιατί το εισιτήριο, όπως ξέρετε, είναι 20 ευρώ και για τα δύο.